Χαίρετε. Το αρχονταρίκι συνεχίζει. Συνεχίζει να ανοίγει τις πόρτες του κάθε Κυριακή στις 11 και να σας προσκαλεί σε μια πρόσκληση φιλοξενίας σε καιρούς αφιλίας. Είναι το αρχονταρίκι που έχετε ήδη αγαπήσει και σας ευχαριστούμε πολύ γι' αυτό. Πολλοί από εσάς μας είπατε ότι θα πρέπει να ασχοληθούμε και με τους νέους. Και έχετε δίκιο. Δεν τους έχουμε ξεχάσει. Ήδη από την πρώτη εκπομπή αναφερθήκαμε σε αυτούς. Σήμερα όμως θα μείνουμε περισσότερο στους νέους, στη σχέση τους μαζί μας, με την Εκκλησία αν θέλετε, αλλά και με όλους μας. Και είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι ότι η συζήτηση θα γίνει με τους σημερινούς μας αρχοντάριδες, που είναι και αυτοί κάπως νέοι, όχι τόσο μεγάλοι πάντως. Έχουμε κοντά μας τον πατέρα Νεκτάριο Αντωνόπουλο, που είναι ηγούμενος της Ιεράς Μονής Σαγματά, αλλά και υπεύθυνος νεότητος στην Ιερά Μητρόπολη Θιβών και Λεβαδίας. Και έχουμε και τον φιλόλογο και δημοσιογράφο, τον Σταμάτη Παπασταματέλο, που κι αυτός ζει κοντά σε νέους, εργάζεται με νέους και θα έχει αρκετά σημαντικά πράγματα να μας πει. Πατέρα Νεκτάριε, θα ήθελα να ξεκινήσουμε την συζήτησή μας εδώ στο Αρχονταρίκι, ίσως κάνοντας μία έτσι προσέγγιση του κλίματος μέσα στο οποίο σήμερα ζουν οι νέοι άνθρωποι. Λίγο πολύ όλοι έχουμε γεύση αυτού του κλίματος και εμείς δεν απέχουμε πολύ από την ηλικία τους και νομίζω ότι μπορούμε να πούμε μερικά πράγματα. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Πατήρ Ιγνάτη, για την πρόσκληση σε αυτή την φιλόξενη και τόσο όμορφη εκπομπή. Το θέμα που θα κουβεντιάσουμε οπωσδήποτε είναι πάρα πολύ σοβαρό και το ερώτημα που μου κάνετε μπορώ να πω έχει αρκετές παραμέτρους. Κατά πρώτον, όταν θέλει κανείς να ασχοληθεί με τους νέους, πρέπει για να πιάσει το σφιγμό τους να δει ποιο είναι το κλίμα που μεγαλούν οι νέοι. Και μπορούμε να πούμε ότι ένα πρώτο βήμα για να τους πλησιάσουμε είναι να δούμε ότι μεγαλώνουν σήμερα σε ένα κλίμα άρνησης και αθεϊσμού. Η σημερινή οικογένεια όχι μόνο δεν ζει με ένα χριστιανικό τρόπο, αλλά θα έλεγα και καθαρά παγανιστικό. Ένα δεύτερο είναι ότι μεγαλώνει σε ένα κλίμα καταναλωτισμού. Δυστυχώς, οι μεγαλύτεροι, οι γονείς, όλοι βάζουν τα παιδιά και τους νέους σε ένα καταναλωτικό λούκι. Τους μαθαίνουν μόνο να δουλεύουν και όχι να ζουν. Μάλλον ζουν για να δουλεύουν και δεν δίνουν καμιά σημασία στην ανάπτυξη κάποιων σχέσεων με άλλους ανθρώπους. Ένα τρίτο σημείο είναι το κλίμα του εγωκεντρισμού. Ένα κλίμα που δεν επιτρέπει και δεν δίνει ούτε ελάχιστο χώρο στην αγάπη, στην προσφορά. Ο νέος σήμερα μεγαλώνει με ένα απάνθρωπο μήνυμα. Από μικρό παιδί μαθαίνει να ζει με ένα εγωκεντρικό τρόπο, να κάνει ό,τι θέλει, όπως το θέλει και όταν το θέλει. Και το αποτέλεσμα είναι να μεγαλώνει με μια μόνιμη αναπηρία. Γίνεται ανίκανος ο νέος να περιορίσει τις εγωκεντρικές του επιθυμίες, να βάλει κάποια όρια και να κοιτάξει τον διπλανό του. Ένα τέταρτο είναι ένα κλίμα ανευθυνότητος. Δεν είναι τυχαίο ότι σήμερα οι λέξεις καταπίεση, ελευθερία, χειραφέτηση κυκλοφορούν συνεχώς στα νεανικά χείλη. Ζητούν οι νέοι σήμερα μια ανελεύθερη όμως ελευθερία και θα έλεγαν νηπιακή. Θέλουν να συμπεριφέρονται ανεύθυνα, το λένε ελεύθερα, να κάνουν ό,τι θέλουν χωρίς να έχουν όμως ευθύνες. Και αυτό συμβαίνει γιατί το μήνυμα που ο νέος έχει δεχτεί από μικρός είναι ότι συνεχώς πρέπει να παίρνει, ότι όλοι του οφείλουν. Δεν αισθάνεται καμιά υποχρέωση να προσφέρει κάτι στο διπλανό του. Δεν αντέχει στο όχι, δεν θέλει ευθύνες και απαγορεύσεις και όλοι και όλα τον οδηγούν στο να παραμείνει ένα μωρό. Ένα πέμπτο είναι το κλίμα της υπεραπασχόλησης. Το ζούμε έντονα όλοι. Ο σημερινός νέος από μικρό παιδί φροντώνεται με ένα σώρο άχρηστες κατά το πλείστο απασχολήσεις που θα το πω έτσι όμα αναπληρώνουν τις στερήσεις των γονέων, τις εγωκεντρικές επιθυμίες των γονέων. Δηλαδή μαθήματα, φροντιστήρια, ξένες γλώσσες, μουσική, χορός, αθλητισμός και άλλα ο νουκές στην αριθμός. Δεν υπάρχει χρόνος για πνευματική ζωή, ούτε και για ανθρώπινη επικοινωνία. Και το παιδί του σήμερα κατάται σε ένα ρομπότ, ένα φυτό, με πολλές εγκεφαλικές γνώσεις, αλλά δίχως εμπειρία ζωής. Και ένα έκτο, και τελειώνω, είναι ότι ζει σε ένα κλίμα ανταγωνισμού ο σημερινός νέος. Παντού μαθαίνει να βλέπει εχθρούς και ανταγωνιστές, που πρέπει όλοι να εξαφανιστούν για να ζήσει ο ίδιος. Στόχος του είναι η επιτυχία σε όλους τους τομείς, το ανέβασμα στην πρώτη θέση,
όχι βέβαια με το σταυρό στο χέρι, αλλά πατώντας επιπτωμάτων. Και έτσι η ζωή νομίζει ο νέος ότι κερδίζεται όχι με την αγάπη, αλλά με την επίθεση και τη δύναμη. Και αν θέλουμε να έρθουμε και στα δικά μας, να κάνουμε μια δική μας αυτοκριτική, στον εκκλησιαστικό χώρο και στα κατηχητικά μας, στα λεγόμενα θρησκευτικά και χριστιανικά σπίτια, αυτό το σύνθημα κυριάρχησε. Δηλαδή η επιτυχία, η πρόοδος σε όλους τους τομείς, αδιαφορώντας για τον τρόπο που αυτά θα επιτυγχάνονταν. Έτσι, αυτά σαν μια πρώτη προσέγγιση, χωρίς να εξαντλούν το πρώτο ερώτημα. Πάτερ Νεκτάρη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Συνοπτικά και έτσι καθοριστικά μας έδωσε πράγματι το κλίμα μέσα στο οποίο καλούνται να ζήσουν νέοι. Αλλά εγώ θα ήθελα από την αρχή να βάλω μια βασική ερώτηση. Συνήθως ακούω, αν θέλετε και εμάς τους μεγαλύτερους, να λέμε φταίνε οι νέοι. Τελικά φταίνε οι νέοι για όλα αυτά? Νομίζω, και θα είμαι κάπως απόλυτος σε αυτή μου την επισήμανση, ότι δεν φταίνε διόλου οι νέοι. Τουναντίον, θα έλεγα, χωρίς να διαφωνώ με αυτά που είπε ο πατήρ Νεκτάριος, ότι οι αντιδράσεις των νέων σήμερα είναι υγιέστατες. Υπό ποιαν έννοια? Οι νέοι έχουν οδηγηθεί σε έναν αρνητισμό, αλλά αυτός ο αρνητισμός δεν έχει καμία σχέση με τον αρνητισμό της δεκαετίας του 60, φερρυπίν της δεκαετίας του 70. Δηλαδή των δεκαετιών που κυριάρχησε, στις οποίες κυριάρχησε η νεανική αμφισβήτηση. Από το κίνημα των Hippies μέχρι το Μάη του 68, μέχρι τις αντιπολεμικές διαδηλώσεις και τα κοινόβια κατά του Βιετνάμ και ούτω καθεξής. Ο αρνητισμός των σημερινών νέων είναι αδιαφορία απέναντι σε θεσμούς, πρότυπα, αξίες, πρόσωπα. Οι νέοι σήμερα γυρίζουν την πλάτη. Γυρίζουν παγερά την πλάτη. Δεν θέλουν να κρίνουν. Δεν θέλουν να αμφισβητήσουν γόνιμα και δημιουργικά. Ούτε να ανατρέψουν. Απορρίπτουν. Απορρίπτουν, αλλά με ποια έννοια? Ακόμα και η απόρριψή τους, πατέρ Νεκτάρια, είναι μια πράξη ανίας. Εγώ νομίζω ότι το κλίμα των νέων, το κλίμα στο οποίο ζουν οι νέοι σήμερα, επηρεάζει και τον τρόπο της συμπεριφοράς τους. Το κλίμα είναι ένα κλίμα πλήξεως και ανίας. Διότι αυτό που λέμε παραδοσιακές αξίες, ας πάρουμε την ελληνική κοινωνία και πρότυπα, έχουν εγκαταληφθεί, έχουν χρεοκοπήσει, έχουν προδοθεί από τις μεγαλύτερες γενναίες. Ο ελληνικός μικροαστισμός είναι ένα χείριστο μάθημα για τους νέους. Από τη στιγμή που το ίδιο τους το σπίτι τους καλλιεργεί το πρότυπο της κοινωνικής ανόδου, της οικονομικής ανάδειξης, το πρότυπο του γιάπη, αλλά γκρέκα θα έλεγα, το πρότυπο του γιάπη, ενός κακέκτυπου γιάπη, τι άλλο μπορούμε να ζητήσουμε από τους νέους? Από τη στιγμή που βομβαρδίζονται καθημερινά από τα μέσα μαζικής επικοινωνίας με τέτοιου είδους πρότυπα, όπως προβάλλονται από τις σαπουνόπερες τύπου Τόλμη και Γοητεία μέχρι τα δελτία ειδήσεων, τα οποία ανάλογα με τα θέματα στα οποία επικεντρώνουν το ενδιαφέρον τους αναδεικνύουν και πρότυπα, ο νέος σήμερα αντιδρά υγιέστατα. Αντιδρά όπως θα έπρεπε, όπως θα μπορούσε να αντιδράσει. Και νομίζω, θα ήθελα έτσι εδώ να κλείσω, ότι αυτή του η αντίδραση είναι και συντηρητική. Διότι θα μπορούσε ο νέος να αντιδράσει όπως αντιδρούσαν οι νέοι στη δεκαετία του 60. Να βάλει φωτιά, δηλαδή, να χρησιμοποιήσει μολότοφ. Όχι, δεν είναι. Πόσοι όμως αντιδρούν με μολότοφ, πατέρ Ιγνάτη? Ναι. Πόσοι αντιδρούν με μολότοφ? Ακριβώς. Μια μειοψηφία. Το ερώτημα όμως είναι πλέον, μέσα από αυτή την αντίδραση, που ο κύριος Παπασταματέλος βλέπει κάτι το θετικό. Γιατί ακριβώς ίσως είναι στη φύση του νέου ανθρώπου. Και πολύ σωστά αντιδρά. Δημιουργούνται όμως μια σειρά προβλήματα. Εδώ θα ήθελα λίγο να σταθούμε. Για να πάρει το λόγο όποιος θέλει. Εδώ έχουμε να κάνουμε με κάποια προβλήματα που έχουν σχέση με τους γονείς, με το κοινωνικό περιβάλλον, με το σχολείο και αν θέλετε και με τους χώρους ψυχαγωγίας. Διότι όλα αυτά έχουν έναν αντίκτυπο. Μπορούμε να ρίξουμε μια ματιά σε αυτά τα προβλήματα? Μία λέξη εγώ θα ήθελα να πω, μία πρόταση. Νομίζω ότι το πρόβλημα σήμερα, το υπαριθμόν ένα πρόβλημα των νέων, είναι πρόβλημα παιδείας. Παιδείας που δέχονται από το σπίτι, παιδείας που δέχονται από το σχολείο, παιδείας που δέχονται από τα μέσα μαζικής επικοινωνίας, παιδείας που δέχονται καθημερινά. Όταν λέμε πρόβλημα παιδείας όμως, εννοούμε και κάτι άλλο. Εννοούμε το γεγονός ότι οι νέοι σήμερα δεν δέχονται ως πρότυπα το γνήσιο και το αυθεντικό. Δηλαδή δεν ζουν σε ένα περιβάλλον γνησιότητος και αυθεντικότητος. Κάτι το οποίο αναζητούν. Στο παρελθόν το αναζητούσαν σε εξωτικούς παραδείσους, στα ναρκωτικά. Και τώρα μερικοί νέοι καταφεύγουν στα ναρκωτικά. Το αναζητούσαν στον ελεύθερο έρωτα. Είχαμε τα κοινόβια. Το αναζητούσαν στις ιδεολογίες ή στα κόμματα.
Η ελληνική κοινωνία, οφείλω να πω ότι είναι πιο καθυστερημένη από την ευρωπαϊκή, διότι όταν η ευρωπαϊκή είχε απομυθοποιήσει τα κόμματα, εμείς τρέχαμε να μαντρωθούμε στις στρούγγες των κομμάτων. Σήμερα δεν υπάρχει ούτε αυτό, υπάρχει η απολυτικότητα. Νομίζω λοιπόν ότι οι νέοι έχουν αυτή τη μόνιμη, την πάγια αναζήτηση του γνήσιου και του αυθεντικού, και όταν δουν ότι υπάρχει μια υποψία γνησιότητος, μπορούν να σταθούν και να πούν εδώ μένω. Και χωρίς να θέλω να πω καταλάβω, νομίζω ότι την γνησιότητα και την αυθεντικότητα μπορούν να τη βρουν στην Εκκλησία, αλλά αυτό είναι κάτι που θα μας απασχολήσει αργότερα. Ακριβώς, όχι, δεν ξέρω αν θα πρέπει να μας απασχολήσει αργότερα. Άρα λοιπόν οι νέοι παραμένουν νέοι. Και ίσως αυτό θα είναι το πιο ευχάριστο αυτή τη στιγμή. Διότι βλέπω πολύ απελπισία καμιά φορά γύρω μου. Και ίσως επειδή έχουμε εκπαιδευτικά βασικά προβλήματα, που βέβαια δείχνουν και αυτά το πρόβλημα της παιδείας μας, κάπου οι άνθρωποι απελπίζονται με τους νέους. Όμως οι νέοι παραμένουν νέοι. Το ερώτημα είναι, πατέρα Νεκτάριε πλέον, εδώ έρχεται η ώρα της Εκκλησίας. Έχουμε τη δυνατότητα. Μπορούμε να προσεγγίσουμε. Μπορούμε να καλέσουμε ή να δεχτούμε. Πάτερ Ιγνάτη, πριν απαντήσω στο ερώτημα, θα ήθελα να συμφωνήσω κατά κάποιο τρόπο με τον Σταμάτη και να τονίσω ότι δεν φταίνει οι νέοι που έχουν φτάσει εκεί, αλλά εμείς οι μεγαλύτεροι. Και δεν μπορούμε να ζητάμε ευθύνες από τους νέους. Τι μπορούμε να κάνουμε εμείς για να αλλάξει κάτι? Θα το πω με την εκκλησιαστική γλώσσα. Άλλοι θα το έλεγαν αλλαγή. Εγώ θα το πω μετάνοια. Πρέπει να μετανοήσουμε για όποια λάθη έχουμε κάνει. Να καταλάβουμε ότι αυτό το όραμα που δώσαμε στα παιδιά, ένα όραμα κονόμας και ευζωίας, που είναι το μέτρο ολονό μας, όπως λέει ο Διονύσης Σαββόπουλος κάπου, είναι ένα λάθος. Και θα πρέπει να μετανοήσουμε και να αλλάξουμε. Τα παιδιά αντιδρούν, νομίζω, υγιέστατα. Κάποτε περπατώντας σε έναν δρόμο της Αθήνας, είδα ένα πολύ ωραίο σύνθημα γραμμένο σε ένα τοίχο και μου άρεσε πάρα πολύ και με προβλημάτισε. Κάποιος σίγουρα επαναστατημένος νέος έγραψε επάνω στον τοίχο τον πόνο του. Και έλεγε χαρακτηριστικά ότι ο κόσμος είναι στενός, είναι θηλιά που με πνίγει. Και σκέφτηκα ότι πράγματι έχουμε στενέψει πάρα πολύ τον κόσμο μας. Εμείς οι μεγαλύτεροι και τον προωθούμε στους μικρότερους. Δηλαδή, άλλοι έχουμε περιορίσει τον κόσμο μας στο πεπτικό μας σύστημα. Τι θα φάμε και τι θα πιούμε. Άλλοι τον έχουμε περιορίσει στο αναπαραγωγικό μας σύστημα. Άλλοι στο πορτοφόλι μας. Πόσα θα βγάλουμε. Άλλοι μόνο στο μυαλό μας. Άλλοι στο σπιτάκι μας, στο βόλεμά μας. Και δεν δίνουμε δεκάρα για κανέναν. Επομένως, αυτός ο κόσμος είναι πράγματι θηλιά για όλους μας. Είναι θηλιά που πνίγει. Και οπωσδήποτε, για να βρούμε τον εαυτό μας, για να κάνουμε κάτι στη ζωή μας, θα πρέπει να μετανοήσουμε. Και οπωσδήποτε η Εκκλησία έχει πάρα πολλά να δώσει. Δεν δέχομαι βέβαια κατά κάποιο τρόπο το διαχωρισμό Εκκλησία και νέοι, γιατί όλοι είμαστε Εκκλησία, είμαστε όλοι μια οικογένεια, όλοι έχουμε θέση και όλοι έχουμε κάποιο ρόλο. Πάντως, μέσα στον χώρο της Εκκλησίας μπορούν να γίνουν πάρα πολλά πράγματα. Εδώ υπάρχει ένα βασικό ερώτημα. Και μια και εμείς είμαστε κληρικοί και δεν θα ήθελα να μιλήσουμε εμείς καταρχήν, θα ήθελα να παρακαλέσω τον Σταμάτη, τον Παπασταματέλο, από την εμπειρία του που έχει και κοντά στους νέους, αλλά και κοντά στην ποιμένουσα Εκκλησία με την δημοσιογραφική του εργασία. Η Εκκλησία κάνει κάτι για τους νέους σήμερα? Η Εκκλησία κάνει τα πάντα και δεν κάνει τίποτα. Κάνει τα πάντα σημαίνει ότι όχι μόνο δυνητικά μπορεί να προσφέρει την αυθεντικότητα και τη γνησιότητα που αναζητούν οι νέοι, διότι αυτό είναι αυτονόητο. Μόνο η Εκκλησία μπορεί να τους την προσφέρει. Αλλά δεν κάνει τίποτα με την έννοια ότι και η Εκκλησία, ή για να ακριβολογήσουμε εμείς που μετέχουμε στην Εκκλησία, είτε σε εκκλησιαστικούς οργανισμούς, είτε σε εκκλησιαστικές οργανώσεις, είτε ως μέλη του Κυριακού Σώματος, αδιαφορούμε. Έχουμε παραδοθεί σε έναν ευδαιμονισμό, σε έναν οχαδερφισμό και έχουμε ουσιαστικά απομακρυνθεί από τα προβλήματα των νέων. Δεν σμίγουν οι ανάσες μας. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα. Δεν μπορούμε να αφουγκραστούμε τους νέους όπως αυτοί δεν μπορούν να μας αφουγκραστούν. Δηλαδή αναφέρομαι σε ένα καταφανώς βαβελικό σύνδρομο. Θα μπορούσε κάποιος να σε ρωτήσει και πώς μπορεί να γίνει αυτό? Αυτό δεν είμαι εγώ βεβαίως ειδήμων για να έχω τις προτάσεις στο τσεπάκι μου και να τις βγάζω ανά πάσα στιγμή ως μαγικές συνταγές. Νομίζω πως πρέπει να σκύψουμε στα προβλήματα των νέων χωρίς, και εδώ θέλω να το ξεκαθαρίσω, να χαϊδεύσουμε, χωρίς να θοπεύσουμε τον εγωισμό τους. Διότι συνήθως σκύψιμο στα προβλήματα των νέων θεωρούμε το να τους κάνουμε τα χατήρια.
Όχι. Δεν πρέπει να κάνουμε τα χατήρια των νέων. Πρέπει να καταλάβουμε τα προβλήματά τους, να μην τους δώσουμε λύσεις εδώ και τώρα, αλλά να τους πούμε ότι μέσα στην Εκκλησία μπορούν να ανακαλύψουν την αλήθεια. Μέσα στην Εκκλησία μπορούν να είναι πρόσωπα. Μέσα στην Εκκλησία οι νέοι μπορούν να μην είναι αυτό που τους θέλουν, αλλά να είναι ο εαυτός τους. Μόνο ότι οι νέοι ψάχνουν, πατέρα Νεκτάρη, να βρουν τα πρόσωπα μέσα στην Εκκλησία και ίσως εκεί καμιά φορά έχουμε το πρόβλημα. Τελικά τους δίνει τη δυνατότητα να βρουν και να συναντήσουν πρόσωπα ή βλέπουν κάποιους επαγγελματίες ή κάποιους διοργανωτές ή κάποιο απρόσωπο σύστημα που τους περιμένει απλώς για να τους κάνει και να τους εντάξει σαν μέλη. Πατέρα Ιγνάτιε, αν ρωτήσουμε σήμερα ένα παιδί τι είναι Εκκλησία, τι έχει στο μυαλό του για την Εκκλησία, τι θα μας απαντήσει? Εγώ πιστεύω ότι θα μας απαντήσει πως είναι ένα νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, ένας οργανισμός όπως η ΔΕΗ, ο ΤΕ, δεν ξέρω και εγώ τι άλλο, μπορεί θεσμός. Και χειρότερο, ή ένας θεσμός. Αν του μιλήσουμε, αν του πούμε, πολλές φορές παραπονιόμαστε γιατί δεν πάνε τα παιδιά Εκκλησία. Και πέστε μου, θα πάει σε μια εκκλησία την Κυριακή να εκκλησιαστεί, να λειτουργηθεί. Τι θα δει? Μια πνιγυρή ατμόσφαιρα, πρόσωπα άγνωστα που δεν λένε καλημέρα και στέκονται πολλές φορές βλοσιρά απέναντι στους νέους. Κάποια μεγάφωνα στη διαπασόν, κάποιους ιερείς που δυστυχώς μπορεί να φοράνε ωραίες στολές ή δεν ξέρω και εγώ τι άλλο, ή κάποιους ψάλτες να κάνουν κορώνες και να δείχνουν τα φωνητικά τους προσόντα. Αλλά δεν θα δει αυτό που πραγματικά είναι η Εκκλησία. Σήμερα μιλάμε πάρα πολύ για την Εκκλησία με θεολογικότατες έννοιες και έχουν βγει ωραιότατα βιβλία για την Εκκλησία. Και όταν τα λέμε αυτά στα παιδιά, εγώ το έχω πει πάρα πολλές φορές ότι η Εκκλησία είναι αυτό, μου λένε Πάτερ, πού είναι, πού τα βλέπεις εσύ αυτά τα πράγματα? Εμείς άλλα βλέπουμε. Βεβαίως μια απάντηση ότι είναι η Εκκλησία μας τη δίνει η πράξη των Αποστόλων. Εκεί βλέπουμε ότι η Εκκλησία ήταν μια οικογένεια. Ήταν ο πατέρας και τα πνευματικά παιδιά. Και όλοι ήταν αδέρφια. Και οι Απόστολοι και οι πρώτοι Άγιοι δεν έλεγαν ωραία λόγια για το τι είναι η Εκκλησία, αλλά τους έλεγαν ότι η Εκκλησία υπάρχει, η οικογένεια υπάρχει, ελάτε να τη δείτε, ελάτε να τη ζήσετε. Ελάτε να δείτε ότι είμαστε μια καρδιά και μια ψυχή όλοι μας. Και ότι εδώ μοιραζόμαστε τον πόνο μας, την περιουσία μας, τα πάντα μεταξύ μας. Αυτή λοιπόν η Εκκλησία, η οικογένεια. Σήμερα δεν ξέρω κατά πόσο υπάρχει. Το ερώτημα είναι και τι προλαμβάνουσες εικόνες έχουν τα παιδιά περί οικογένειας, διότι είδατε χρησιμοποιούμε όρους που δεν ξέρω πώς την βιώνει σήμερα ένα παιδί. Νομίζω ότι, για να προεκτείνω λίγο αυτά που είπε ο πατήρ Νεκτάριος, νομίζω ότι αυτό που ψάχνουν είναι το αίσθημα της κοινότητας. Το αίσθημα της κοινότητας το αναζητούν στην Εκκλησία, που είναι καθαρά ένας χώρος κοινοτήτων, που είναι ένας καθαρά ευχαριστιακός χώρος, που μέσα στον οποίο μπορούν να υπερβούν τον εγωισμό τους. Δεν αναζητούν ούτε έναν γκουρού στην Εκκλησία, και αναφέρομαι στο σύνδρομο του γεροντισμού, το οποίο δυστυχώς υπάρχει σήμερα σε πολλούς γεροντάδες. Δεν αναζητούν έναν απρόσωπο γραφειοκρατικό μηχανισμό, όπως προσφιέστατε είπατε προηγουμένως, δηλαδή μια Βατικάνια Ορθόδοξη Εκκλησία. Αυτό που αναζητούν είναι την κοινότητα. Αν θέλετε να χρησιμοποιήσω έναν εκκλησιαστικό όρο, αναζητούν τη συνοδικότητα. Που δεν ξέρω αν η Εκκλησία σήμερα συνειδητοποιεί ότι η συνοδικότητα είναι αυτό που μπορεί να προσφέρει όχι μόνο στους νέους, αλλά η ίδια η συνοδικότητα είναι και ένα πρότυπο κοινωνικής οργανώσεως, νομίζω αξεπέραστο και πολύτιμο. Επειδή χρησιμοποιούμε όρους που φοβάμαι ότι δεν είναι προσιτοί σε όλους, εμείς μπορεί να τους κατανοούμε και να τους έχουμε έτσι συνηθίσει. Τι θες να πεις με τον όρο συνοδικότητα, δηλαδή μπορείς να μας το κάνεις λίγο πιο πρακτικό? Αυτό που δεν θέλω να πω εγώ, αλλά που η ευχαριστιακή εκκλησιαστική εμπειρία τόσων αιώνων έχει αποδείξει, είναι ότι η συνοδικότητα είναι, αν θέλετε, η διακοινωνία όλων των μελών του σώματος της Εκκλησίας, κληρικών και λαϊκών, είναι η συμμετοχή στο κοινό ποτήριο. Συνοδικότητα είναι αυτό που σήμερα η τοπική αυτοδιοίκηση και τα κράτη ονομάζουν αποκέντρωση και που η Εκκλησία του είχε κατακτήσει πριν ακόμη υπάρξει αυτός ο όρος. Συνοδικότητα είναι να αισθανόμαστε όλοι πρόσωπα, να αισθανόμαστε ότι μπορούμε να δημιουργήσουμε και όχι να αισθανόμαστε μαριονέτες. Ακριβώς, εδώ είναι ένα πολύ σημαντικό συστήματος, ενός συστήματος ολοκληρωτικού. Εδώ ίσως θα πρέπει να ομολογήσουμε ότι έχουμε ένα μεγάλο μειονέκτημα. Είναι δύσκολο να πείσουμε τον νέο άνθρωπο ότι όταν έρθει στην Εκκλησία
αυτή η εκκλησία είναι δική του και αυτός είναι δικός της. Δηλαδή, μπαίνει σαν επισκέπτης και φεύγει σαν ένα μουσείο. Ακριβώς. Εδώ είναι το μεγάλο μας πρόβλημα. Μήπως έχει, και ενώ έχει τόση ανάγκη όμως, να νιώσει την κοινότητα. Αυτό που λέμε την ομάδα, να νιώσει το ότι. Το αίσθημα του ανήκει. Ανήκει κάπου που τον αγαπάνε και αγαπάει. Που αυτή η αγάπη δεν είναι μια επιδερμική ή συμφεροντολογική αγάπη, αλλά είναι μια αγάπη που περνάει σε ένα μυστήριο. Ακριβώς. Που περνάει σε ένα σώμα Χριστού. Και να πω κάτι αυτό εδώ. Αυτό πώς μπορούμε να το περάσουμε, δηλαδή πώς μπορεί να γίνει μια πραγματικότητα για τους νέους σήμερα. Να πω κάτι εδώ, αν μου επιτρέπετε, χωρίς να θέλω να μονολογώ μονίμως. Νομίζω πως αυτό το αίσθημα της κοινότητος μπορεί να το προσφέρει η Εκκλησία με μοναδικό τρόπο. Διότι αυτό που λέμε αίσθημα του ανήκειν στο ευχαριστιακό σώμα δεν έχει καμία σχέση ούτε με εθνικές κοινότητες, ούτε με συλλόγους οι οποίοι συσπηρώνονται γύρω από ένα αίτημα ή γύρω από μια κοινή ταυτότητα. Ούτε με ταξικές κοινότητες. Ακριβώς. Ούτε με ταξικές κοινότητες. Ούτε με επαγγελματικές ενώσεις, ούτε με συντεχνίες. Το αίσθημα του ανήκειν είναι ότι νιώθεις ότι είσαι και είσαι μέλος του Χριστού παρατηνωμένου εις αιώνας. Αυτό είναι η Εκκλησία. Χριστός παρατηνόμενος εις αιώνας. Νομίζω ότι είναι κάτι φοβερό που δεν μπορούμε να το συλλάβουμε και είμαστε πολύ μικροί για να το πούμε. Ας το προσεγγίζουμε όσο μπορούμε, Πατέρα Νεκτάρη. Δεν ξέρω εσείς τι θα λέγατε. Ναι, πολύ σωστά αυτά που λέει ο Σταμάτης. Εγώ θα τα πω πιο απλά. Ότι σήμερα ο νέος ψάχνει την κοινότητα, ψάχνει την οικογένεια, γιατί δεν τη βρίσκει ούτε σπίτι του. Και εάν πιστεύω η Εκκλησία γίνει αυτό που είναι, δηλαδή οικογένεια, κοινότητα, θα προσελκύσει τους νέους. Πολλές φορές ο γέροντας γίνει πατέρας. Βεβαίως. Για να μην απολυτοποιούμε, γιατί είπε κάτι ο Σταμάτης, και συγγνώμη που βάζω την παρένθεση, να μην αφήνουμε ασάφειες. Υπάρχει ο κίνδυνος του γεροντισμού, όπως είπες, αλλά μην ξεχνάμε ότι υπάρχει και η έλλειψη του πατέρα. Ασφαλώς. Και όταν ο πνευματικός γίνει πατέρας και ξεπεράσει τον γεροντισμό, τότε είναι ό,τι καλύτερο μπορεί για να εντάξει στην κοινότητα. Έτσι δεν είναι? Ακριβώς με προλάβατε. Διότι μια οικογένεια που δεν έχει πατέρα δεν είναι οικογένεια, ή τουλάχιστον το παιδί μεγαλώνει ορφανό. Εάν πράγματι η Εκκλησία λειτουργεί σαν οικογένεια, η ενορία συγκεκριμένα, που είναι πάρα πολύ δύσκολο στις σημερινές ενορίες, τουλάχιστον με τους χιλιάδες, ενορίτες, τότε πιστεύω ότι το παιδί θα έλθει σε αυτή την οικογένεια. Και πραγματικά να βρει πατέρα, όχι ένα δάσκαλο που κάνει διαλέξεις, όχι ένα κριτή που επιβάλλει ποινές, αλλά έναν άνθρωπο που έχει μια ευαισθησία, έναν πατέρα που αγαπάει πραγματικά και έχει μια στάση αποδοχής. Αυτό ήθελα έτσι. Και εδώ είναι τώρα ένα άλλο θέμα. Διότι επαρκεί μόνο ένας κληρικός? Επαρκεί μόνο ιερέας να είναι ο πατέρας? Πού είναι η συμμετοχή του λαϊκού στοιχείου? Νομίζω ότι θίγεται η γκία κακά. Με την έννοια ότι... Αυτός είναι και ο σκοπός μας εδώ. Με την έννοια... Όχι, να μην φοβηθούμε τίποτα. Με την έννοια ότι βεβαίως υπάρχει ένα πρόβλημα συμμετοχής του λαϊκού στοιχείου στην Εκκλησία και στην διοίκηση της Εκκλησίας, αλλά νομίζω ότι αυτό το πρόβλημα είναι λιγότερο σημαντικό από το πρόβλημα της οικία βουλήση αδιαφορίας του λαού για την Εκκλησία. Δηλαδή δεν είναι το πρόβλημα τόσο ότι δεν συμμετέχουν στα εκκλησιαστικά συμβούλια φερειπίν λαϊκοί. Το πρόβλημα είναι ότι ο ίδιος ο λαός σήμερα φοβούμε, τολμώ να την πω τη λέξη, είναι απείμαντος. Φοβούμε να πω ότι είναι άσχημα απειμενόμενος. Ίσως ακατήχητος. Ίσως. Ακατήχητος. Ακριβώς. Και δεν η έλλειψη κατηχήσεως δεν του δίνει τη δυνατότητα να συναισθανθεί και να συλλειτουργήσει με τον κλήρο. Και δεν νομίζω ότι είναι αποκλειστικά ευθύνη της Εκκλησίας, για να μην τα φορτώνουμε της ποιμένουσας Εκκλησίας, ούτε της εκκλησιαστικής διοίκησης γενικότερα. Νομίζω ότι το γεγονός ότι ο λαός σήμερα είναι απείμαντος οφείλεται στις νέες συνθήκες που έχουν δημιουργηθεί στην εποχή μας, στις οποίες η Εκκλησία δεν έχει ακόμα προσαρμοστεί. Δεν μου αρέσει ο όρος προσαρμογή. Νομίζω ότι ίσως δεν τις έχει ακόμη καταλάβει. Αν δεν τις έχει ακόμη καταλάβει, δεν μπορεί να απαντήσει σε αυτό που λέμε συνήθως προκλήσεις των καιρών. Και αν θέλετε, για να έρθουμε λίγο πάλι στους νέους, νομίζω ότι οι σημερινοί Έλληνες νέοι είναι σε πολύ καλύτερη κατάσταση από τους νέους που βρίσκονται και ζουν κάτω από φοβερές συνθήκες. Νομίζω από την ενημέρωση που έχουμε από τα διεθνή δημοσιογραφικά πρακτορία μπορούμε να το καταλάβουμε. Αναφέρομαι στους νέους των Βαλκανικών κρατών. Αναφέρομαι στους ομόδοξους νέους. Αναφέρομαι στους ετερόδοξους. Γιατί να μην το πούμε, νέους που ζουν στη Βοσνία,
που ζουν στην Κροατία, που ζουν στη Σερβία. Νέους οι οποίοι αντιμετωπίζουν την πείνα, την εξαθλίωση, τον ναυτικό αποκλεισμό. Νέους οι οποίοι αντιμετωπίζουν τους όλμους των κανονιών και τις οβίδες που αντιμετωπίζουν παρανοϊκούς μακελάριδες. Νέοι οι οποίοι δεν πιστεύουν σε τίποτε γιατί βλέπουν τον κόσμο να γκρεμίζεται και δεν ξέρουν με τι υλικό πρέπει να χτιστεί αυτός ο κόσμος. Πολύ φοβούμαι ότι δεν έχουμε υλικό να τους προσφέρουμε. Νέοι που δεν πιστεύουν σε τίποτα ή νέοι που ίσως έχουν κάποια στιγμή, παρόλο αυτό που περιέγραψες και συμφωνώ, ίσως πολύ καλύτερες προϋποθέσεις από εμάς να πιστέψουν τελικά σε κάτι. Σε αυτό που πρέπει να ξανακτήσουν. Με διότι... τι υλικό όμως. Ναι, αυτό είναι το μεγάλο ερώτημα και συμφωνώ, αλλά καμιά φορά έχω την αίσθηση ότι η υπερβολική ευμάρεια που έχουμε ζήσει πέρα από τα οικονομικά προβλήματα όπως θέλονται σήμερα μας, δημιουργούν αυτό το αίσθημα του οχαδελφισμού. Δηλαδή, εντάξει, όλα καλά πάνε, διότι έχω να φάω, έχω να ντυθώ, έχω να διασκεδάσω. Από εκεί και πέρα, τι άλλο μπορεί να χρειαστώ. Και λέγανε οι παλαιότεροι, να βλέπεις εμείς στην κατοχή τι περάσαμε και μας το λένε και μας το ξαναλένε. Και τελικά φοβάμαι ότι όχι χρειάζεται μια κατοχή, αλλά αυτή η υπερβολική ευμάρεια πού θα μας οδηγήσει τελικά. Και ιδιαίτερα μέσα στη χωάνη της Ευρώπης, όπως γίνεται και δημιουργείται από μέρα σε μέρα, τελικά ποια είναι η θέση της Εκκλησίας για να σταθεί απέναντι στους νέους. Μια Εκκλησία, Πατέρα Νεκτάριε, που όλο και κάτι κάνει. Όλο και βλέπουμε κάποιες αναζητήσεις, κάποια ανοίγματα. Εδώ θα ήθελα να σταθούμε λίγο. Άλλοι μεν λένε, ναι, θέλουμε δραστήρια την Εκκλησία, να κάνει κάτι. Άλλοι πάλι λένε, μα αυτό που κάνει είναι σωστό, χρειάζεται τόση δραστηριότητα για τους νέους. Εδώ θα ήθελα να μείνουμε λίγο. Πατέρα Γεννάτη, θα ξέρετε και εσείς από την εμπειρία σας ότι όπου μια ενορία λειτουργεί σαν κοινότητα, σαν οικογένεια, το τονίζω αυτό, γιατί είναι πάρα πολύ ουσιαστικό, και όπου μια ενορία έχει πατέρα, βλέπετε πώς μαζεύονται και οι νέοι. Είναι πολύ χαρακτηριστικό. Δηλαδή, δείγμα αν μια ενορία πηγαίνει καλά, είναι κατά πόσο έχει προσέλκυση των νέων. Μπορεί βέβαια να υπάρχουν κάποιες διαφοροποιήσεις, μπορεί κάποια λάθη, αλλά είναι αποδεδειγμένο αυτό. Το έχετε διαπιστώσει. Το θερμόμετρο δηλαδή της ζωντάνιας είναι οι νέοι. Βεβαίως, σήμερα, όπως είπε και ο Σταμάτης, ο κόσμος τρέχει και θα πρέπει να και η Εκκλησία, να επιμένουν σε Εκκλησία, να μην πηγαίνουμε βήματα σημειωτών, αλλά πρέπει, θα το πω, να ρισκάρει λιγάκι. Γιατί αν δεν ρισκάρεις, αν δεν διακινδυνεύσεις, είναι το χειρότερο πράγμα. Δεν αγαπάς εξάλλου. Ακριβώς. Και δεν ξέρω ποιοι θα είναι οι τρόποι αυτοί που θα βαδίσει η Εκκλησία σήμερα, ποιους τρόπους θα βρει για να πλησιάσει τους νέους, αλλά μια καρδιά που αγαπάει θα βρει τρόπους. Θα βρει πάρα πολλούς τρόπους. Εγώ θα έλεγα εδώ ότι αυτό που λέμε βέβαια να πλησιάσει η Εκκλησία τους νέους, μην περιμένουμε να το μετρήσουμε με τη θεαματική προβολή της προσφοράς της Εκκλησίας προς τους νέους, διότι αυτή δεν πρόκειται να υπάρξει ποτέ. Ούτε τα μέσα επικοινωνίας θα την προβάλλουν, ούτε θα βρεθούν δημοσιογράφοι σε εφημερίδες να αναφερθούν στο παράδειγμα το ζωντανό, το ένσαρκο ενός παπά σε μια ενορία. Όχι, ο οποίος γίνεται λαμπάδα. Αυτό ποτέ δεν πουλάει. Λαμπάδα καιωμένη και μηδέποτε δαπανωμένη για τους νέους, για τα παιδιά. Νομίζω λοιπόν ότι αυτό που λέμε προσφορά της Εκκλησίας προς τους νέους είναι κάτι περισσότερο. Είναι κάτι ουσιώδες. Δεν είναι το να δημιουργηθούν 50 νεανικές εστίες. Δεν είναι προσφορά στους νέους το να βγουν 10 νεανικά περιοδικά. Δεν είναι προσφορά στους νέους το να υπάρχουν 10 νεανικές εκπομπές σε ένα έκαστο των ραδιοφωνικών σταθμών ή νεανική εκπομπή σε ενδεχόμενο τηλεοπτικό σταθμό της Εκκλησίας. Προσφορά είναι το σκύψιμο στον πόνο, στα προβλήματα, στις αγωνίες των νέων. Δεν είναι, αν θέλετε να το πούμε και αυτό, δεν είναι προσφορά της Εκκλησίας προς τους νέους το να προβάλλει ένα πρότυπο χριστιανού νέου που στην πραγματικότητα δεν ξέρω αν είναι νέος. Βέβαια, πολλές φορές αυτό που παρουσιάζεται σαν δραστηριότητα, και θα ήθελα να το πω κάποτε και να το κουβεντιάσουμε αυτό, είναι ο καρπός της κοινότητος. Δηλαδή, ένας νέος άνθρωπος μέσα σε μια κοινότητα, αν δεν βρει τρόπους δραστηριότητος, δεν μπορεί ποτέ να ζήσει στην κοινότητα. Ασφαλώς. Και θα ήθελα κάποτε να το δούμε έτσι, διότι πολλές φορές ξεκινάμε από το ότι εγώ δημιουργώ τις δραστηριότητες για να ελκύσω τους νέους. Και δεν σκέφτομαι μήπως αυτές οι δραστηριότητες είναι ακριβώς καρπός του νέου που ελκύστηκε κάποια στιγμή από μια καρδιά αγάπης και πλέον πρέπει να βρει τρόπους εκφράσεως. Και βλέπεις να γίνεται ραδιοφωνικός σταθμός, να γίνεται χορευτικό συγκρότημα, να γίνεται χοροδία. Όχι η χοροδία για να έρθει ο νέος, αλλά ο νέος δημιουργεί πλέον
με τρόπο εκφράσεως που αυτός βρίσκει κάθε φορά και βέβαια εκεί ίσως η δική μας κατεύθυνση αυτό είναι, έχει είναι ένα πολύ σημαντικό ρόλο. Να πω κάτι σε αυτό, ναι. Πατέρα Γινάτη. Πολλές φορές εμείς οι ποιμένες, οι κληρικοί, κάνουμε δύο βασικά λάθη. Το ένα είναι ότι νομίζουμε πως αν πάρουμε κάποιο φύκιο, αν φορέσουμε μια ωραία στολή, αν ψάλουμε ωραία, θα προσελκύσουμε τους νέους. Αλλά πρέπει να ξέρουμε ότι σήμερα οι νέοι δεν συγκινούνται ούτε με τους πρωτονοτάριους, ούτε με τους χαρτοφύλακες, ούτε με τους πρωτέκδικους, αλλά συγκινούνται με τους πνευματικούς πατέρες που σκύβουν στο πονεμένο άνθρωπο. Και το δεύτερο είναι, νομίζουμε επίσης, ότι αν φτιάξουμε νεανικά κέντρα που τα εμπλουτίσουμε μέσα με όλα τα παιχνίδια, με τηλεοράσεις, με βίντεο, δεν ξέρω και εγώ, ότι πάλι θα κερδίσουμε τους νέους. Καλά είναι όλα αυτά. Αλλά εάν δεν υπάρχει εκεί ο ποιμένας, ο πατέρας, ο οποίος θα είναι παρόν και θα έχει μια στάση αποδοχής και αγάπης στον νέο άνθρωπο, αυτά θα διάσουν και βλέπουμε πολλά ωραιότατα κέντρα, να είναι κενά, να είναι άδεια από νέους ανθρώπους. Και κάτι ακόμα, ότι πολλές φορές μας πλησιάζουν οι νέοι άνθρωποι και πιστεύουμε ότι μας κάνουν κάποια ερώτηση, ιδεολογική καθαρά ή φιλοσοφική, και πέφτουμε στην παγίδα τους και απαντάμε και εμείς ιδεολογικά. Και αυτό συνεχίζεται και δεν βγαίνει τίποτα. Στην παγίδα του απολογητισμού, θα έλεγα. Του απολογητισμού, ναι. Και δεν καταλαβαίνουμε ότι το νέο παιδί ρίχνει ένα μήνυμα. Θέλει πιο πέρα να μιλήσουμε για τον εαυτό του σε προσωπικό επίπεδο. Πρέπει να αφήσουμε αυτή την ιδεολογική διαπάλη που συνήθως συμβαίνει με τους νέους σε φιλοσοφικούς όρους και θεολογικούς κλπ. Και να κοιτάξουμε λιγάκι τι κρύβεται πίσω από κάθε ερώτηση. Να πάω και παραπέρα. Πολλές φορές περπατάμε στον δρόμο, το έχετε δει. Παλιότερα συνέβαινε πιο συχνά. Και κάποιοι νέοι χειρονομούν, λένε άσχημες κουβέντες κλπ. Και πολλές φορές πικραινόμαστε και αντιδρούμε και βία. Εγώ πιστεύω ότι αυτός ο νέος άνθρωπος που συμπεριφέρεται έτσι, μας προκαλεί. Στέλνει μήνυμα. Στέλνει μήνυμα. Και δεν το συλλαμβάνουμε. Και χάνουμε το παιχνίδι. Ενώ ένα χαμόγελο Ακριβώς. και μια κουβέντα διαφορετική από αυτή που περιμένει, ανατρέπει τα πράγματα και είναι πάρα πολλά αυτά τα παραδείγματα. Ωστόσο, ναι. δεν ξέρω αν θέλετε Όχι, κάτι συγκεκριμένο να ρωτήσετε. Εγώ, παρά το γεγονός ότι μέχρι τώρα στη διάρκεια της εκπομπής ίσως έκανα μια αυστηρή κριτική στη στάση της Εκκλησίας απέναντι στους νέους, θα έλεγα ότι σε γενικές γραμμές είμαι ευχαριστημένος. Και δεν θα είμαι αυτός που θα επιχειρήσει με τα λόγια του να προβεί σε μητροκτονία ή σε μηδενισμό της προσφοράς της Εκκλησίας. Γιατί θα έλεγα, ρωτούσα, ναι. εάν έρθει ένας γονιός αύριο στο σχολείο σας και σας πει, κύριε Παπασταματέλου, να εμπιστευτώ το παιδί μου στην Εκκλησία, τι θα του λέγατε? Κοιτάξτε, σε ένα τέτοιο ερώτημα δεν θα μπορούσε κανείς να απαντήσει με ένα ναι ή με ένα όχι. Διότι θα έπρεπε πρώτα να δει τι εννοεί ο γονιός λέγοντας τη λέξη Εκκλησία. Εάν μου έλεγε, Θερυπίν, θα μπορούσα να εμπιστευτώ το παιδί μου στον πατέρα Ιγνάτιο, θα το απαντούσα. Με ένα ναι ή με ένα όχι. Γιατί γνωρίζω τον πατέρα Ιγνάτιο. Αλλά θα μπορούσα να συζητήσω με το παιδί, θα μπορούσα να δω την περίπτωση του ίδιου του παιδιού και εδώ να μην γελιόμαστε. Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν σωθεί από τα ναρκωτικά χάρη στην παρουσία ενός παπά, ενός γέροντα. Υπάρχουν νέα παιδιά που ζούσαν μέσα στην αθλειότητα και ξαφνικά έγιναν μοναχοί στο Άγιον Όρος. Αποτοξινώθηκαν όχι μόνο από τις σωματικές τοξίνες, αλλά και από τις πνευματικές. Υπάρχουν άνθρωποι που είχαν φτάσει στα πρόθυρα της αυτοκτονίας και η συνάντηση με έναν πνευματικό απέβη σωτήρια για αυτούς. Μην μηδενίζουμε το έργο της Εκκλησίας. Το έργο της Εκκλησίας, νομίζω θα συμφωνεί και ο Πατήρ Νεκτάριος, είναι αφανές. Η Εκκλησία ομιλεί δια της σιωπής της. Δεν χρειάζεται να το διατυμπανίζουμε. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Αρκεί να εργαζόμαστε υπογείως. Και νομίζω ότι όσο υπάρχουν. Όχι υπογείως, γιατί συμπαθούμε τα υπόγεια. Όχι. Όσο εννοώ, αν θέλετε, στο περιθώριο της δημοσιότητας. Αυτό θέλω να πω. Όχι. Απλώς πιστεύω δεν θα πρέπει να πέφτουμε στην παγίδα της προπαγάνδας. Που για μένα προπαγάνδα είναι αυτό που ψευδώς μαρτυρεί για κάτι. Δηλαδή, μαρτυρεί για κάτι που δεν υπάρχει. Ενώ η Εκκλησία μαρτυρεί για αυτό που υπάρχει και έχει κάθε φορά με έναν τρόπο σιωπηλό, θα έλεγα. Είναι αυτός ο τρόπος που πάντοτε είχε η Εκκλησία και που μέσα από τους αιώνες έχει περάσει σαν μια βαθιά παράδοση. Από εκεί και πέρα, το τι θα ακουστεί περισσότερο ή λιγότερο μένει στη διακριτική ευχέρεια των ανθρώπων που χειρίζονται αυτά τα μέσα ή που κάποια στιγμή βλέπεις και ξεπετάγεται κάτι εκεί που δεν το περιμένεις ή άλλα που περιμένεις να ακουστούν δεν ακούγονται και κάπου ο Θεός ίσως ισορροπεί πολλές φορές τα πράγματα. Πατέρα Νεκτάρη, δουλεύετε με τους νέους ανθρώπους σε μια
Μητροπολιτική Περιφέρεια, στην Μητρόπολη Θηβών και Λεβαδίας. Μέσα από αυτό το έργο έχετε χαρές, πίκρες ή τι αίσθημα? Ξέρετε, ο δικός μας Μητροπολίτης έχει πει κάτι πολύ ωραίο, ότι με τους νέους τα πάω μια χαρά, με τους μεγάλους δεν τα πάω καλά. Μπορώ να το πω και εγώ αυτό. Πράγματι έχω νιώσει πάρα πολλές χαρές και συγκινήσεις με τα νέα παιδιά, αλλά από την άλλη πλευρά έχω δει άλλους ιερείς που ασχολήθηκαν αρχικά στο ξεκίνημά τους με νέους και μετά το παράτησαν, γιατί ο νέος έχει τα σκαμπανεβάσματά του. Έχει το δικό του άγχος, τις δικές του δειλίες και τον βλέπετε εκεί που ανεβαίνει πολύ ψηλά, κατεβαίνει πάρα πολύ χαμηλά. Πράγμα που δεν το έχει ο μεγάλος. Και χρειάζονται πολύ γερά νεύρα και πολύ μεγάλη υπομονή για να τα υπομείνει κανείς και να βοηθήσει τους νέους. Ρώτησαν έναν παιδαγωγό, ποιες είναι οι αρετές που πρέπει να έχει ένας παιδαγωγός για να ασχοληθεί με τους νέους. Και απάντησε, οι αρετές αυτές είναι τρεις. Η πρώτη είναι η υπομονή. Η δεύτερη υπομονή και η τρίτη υπομονή. Και θα πρόσθετα, αν επιτρέπετε, αυθόρμητη και αυθεντική αγάπη. Έχουν ένα αισθητήριο πάντοτε οι νέοι. Το είχαμε και εμείς στην ηλικία των νέων, νομίζω, και μπορούμε τώρα να το μαρτυρήσουμε. Ένα αισθητήριο που δεν έχει λογική ερμηνεία πολλές φορές, αλλά διαισθάνεται από μίλια μακριά εάν τον αγαπάς πραγματικά ή αν πας απλώς να τον ξεγελάσεις. Εάν του λες ψέματα ή αν είσαι πραγματικά αληθινός κοινωνός των προβλημάτων του, των εμπειριών του, αν θέλεις να τον ακούσεις. Οι νέοι πραγματικά οσμίζονται την ψευτιά, την κυβλία από χιλιόμετρα. Διαπιστώνετε μια στροφή, θα έλεγα, των νέων ανθρώπων στην εποχή μας, πέρα από αυτά που σημειώσαμε και που ήταν πράγματι μια εικόνα? Εν τούτης, υπάρχουν κάποιες ενδείξεις πολλές φορές. Μέσα στο σχολείο το κλίμα αλλάζει. Εμείς φέτος είχαμε στον Πειραιά μια έτσι εμφάνιση παιδιών από το Λύκειο, παραδείγματος χάρη, που δεν την περιμέναμε. Δηλαδή, κάπου τα πράγματα πάνε να δείξουν μια άλλη εικόνα και μια άλλη μορφή. Είναι αλήθεια αυτό ή είναι ψευδαίσθηση? Νομίζω ότι υπάρχει μια τέτοια, αν όχι ολική, μερική στροφή των νέων. Ωστόσο, αυτή η στροφή δεν ευνοείται από το ίδιο το εκπαιδευτικό σύστημα. Ένα εκπαιδευτικό σύστημα κυριολεκτικά ψυχοκτόνο. Ένα εκπαιδευτικό σύστημα που προσανατολίζει τους νέους προς τη βαθμοθυρία, τον παπαγαλισμό, που θεωρεί το Λύκειο Φερρυππίν ως προθάλαμο του πανεπιστημίου και, όπως αντιλαμβάνεστε, το να πηγαίνει στο σχολείο για να χαίρεσαι τη γνώση είναι πραγματικά ευλογία Θεού. Το να πηγαίνεις στο σχολείο για να εξοντώνεσαι στο διάβασμα, για να μπεις στο πανεπιστήμιο, αυτό νομίζω είναι κατάρα, δεν ξέρω για εγώ τίνος. Είναι πρώτη χρονιά που δεχτήκαμε πρόσκληση από νέα παιδιά και μάλιστα πολυκλαδικού λυκείου να είναι πιο έντονη παρουσία του ιερέα μέσα στο σχολείο, και είναι η πρώτη χρονιά που ζήσαμε το φαινόμενο σχολείο να διαθέτει γραφείο σε ιερέα σε εβδομαδιαία βάση για να συναντάει τους νέους ανθρώπους, όχι για να εξομολογεί, για να συναντάει νέα παιδιά και να μιλάει μαζί τους προβλήματα. Εγώ το θεωρώ πολύ ενθαρρυντικό, γιατί βλέπω ακόμη και στον εκπαιδευτικό κόσμο μία πλέον ισορροπία σε ορισμένα πράγματα. Κάπου οι προκαταλήψεις πάνε να πέσουν, και εδώ είναι το πολύ σημαντικό. Επιτέλους να καταλάβουμε ότι δεν έχουμε εμείς τίποτα να χάσουμε από τους εκπαιδευτικούς, αλλά και οι εκπαιδευτικοί δεν έχετε τίποτα να χάσετε ίσως από τους κληρικούς. Είχα μία πολύ, νομίζω, για μένα συγκλονιστική εμπειρία, θα την έλεγα, όταν πέρσι στο σχολείο ένας ιερεύς, ο πατήρ Ειρηναίος Γερμενίτης, γιατί να μην πούμε το όνομά του, επισκέφθηκε πολλές φορές το σχολείο στο οποίο εργάζομαι, μίλησε στα παιδιά για τη Θεία Λειτουργία σε μια ατμόσφαιρα επικοινωνίας την οποία την έζησα, και μετά στον ναό του προφήτη Ηλίας του Χαλάνδρη, όπου ιερουργεί, κάλεσε τους μαθητές κατά τμήματα, τέλεσε τη Θεία Λειτουργία και μετά είχε έναν διάλογο μαζί τους. Νομίζω ότι αυτή η κίνηση λέει πολλά. Είναι πολύ σημαντικό, και στην πρώτη εκπομπή που είχαμε στο Αρχονταρίκι ο κύριος Κοταδάκης μας έφερε στατιστικά κάπως τα ερωτήματα και τα αιτήματα των παιδιών που στηρίζουν πολλές ελπίδες στην Εκκλησία, την ποιμένουσα, γιατί αυτή η εικόνα έχουν μέσα σαν Εκκλησία, αλλά ζητάνε το παράδειγμα, την προσέγγιση, την αγάπη και την αυθεντικότητα στη ζωή των κληρικών. Βλέπετε, πάντοτε ταυτίζουν με τη ζωή των κληρικών την Εκκλησία και αυτό που καλούνται να ζήσουν. Θέλω να σας ευχαριστήσω ειλικρινά για τη σημερινή συζήτηση, που θέλω να πιστεύω ότι και αυτή είναι η αρχή μιας σειράς συζητήσεων στο Αρχονταρίκι, ελπίζω και με νέους ανθρώπους πλέον, και θα σας καλέσουμε κάποια στιγμή, όχι